Κοιτάξτε, και άλλα παιδιά διαμαρτύρονται, και άλλες επιστολές έχουν γραφεί που αφορούν μαθητές που ενώ πιάσανε πολύ περισσότερα μόρια από την πέρσινη και την προπέρσινη χρονιά, δεν μπόρεσαν να περάσουν στη σχολή που θέλανε. Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στα ειδικά μαθήματα, αλλά θεωρούμε σαν εκπαιδευτικοί ότι το ίδιο πρόβλημα θα υπάρχει και στα υπόλοιπα παιδιά. Περίπου 15.000 παιδιά θα βρεθούν έξω από τα πανεπιστήμια, παρόλο στις εξαγγελίες του Υπουργείου Παιδείας. Κοιτάξτε, η φετινή χρονιά ήταν πάρα πολύ δύσκολη ούτως ή άλλως. Θεωρούμε ότι τουλάχιστον για φέτος δεν έπρεπε να εφαρμοστεί η ελάχιστη βάση εισαγωγής, αν και γενικά και η Ομοσπονδία και η... Και όλο το εκπαιδευτικό, όλοι οι εκπαιδευτικοί θεωρούμε άδικη την ελάχιστη βάση εισαγωγής, ειδικά για μαθήματα τα οποία διδάσκονται στα σχολεία. Γιατί κοιτάξτε, το σχέδιο ουσιαστικά βγήκε, εκτοπίστηκε από το διδακτικό ωράριο στην τρίτη ηλικίου. Όχι ότι διδασκόταν σε όλα τα σχολεία παλιότερα, αλλά τώρα το Υπουργείο αποφάσισε να το εκτοπίσει. Απ' τη μια λοιπόν εκτοπίζει το μάθημα, και απ' την άλλη ζητάει από τα παιδιά να πιάσουν την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Δεν υπάρχει λογική στο Υπουργείο. Μιλάμε για παραλογισμό, πέρα από όλα τα άλλα. Γιατί λοιπόν αυτός ο παραλογισμός, από τη στιγμή που από την αρχή μιλούσατε, που ξέρατε ποια ήταν τα δεδομένα? Έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές συζητήσεις, σας έχω ακούσει πολύ προσεκτικά, αλλά ακόμα και την ώρα της αντίδρασης ή αν θέλετε εκείνης της επικριτικής δήλωσής σας, και πάλι επιχειρηματολογείτε και λέτε, κύριε Νικολάου, ότι γι' αυτό και για εκείνο τον λόγο. Από τη στιγμή που ξέρει ποια είναι τα δεδομένα, ποιος είναι ο στόχος? Να τους αφήσει απ' έξω ουσιαστικά αυτούς τους υποψηφίους? Ναι, ουσιαστικά θέλει να μείνουν απ' έξω. Θέλει να κάνει ένα ξεκαθάρισμα στις σχολές, θέλει να κλείσει τμήματα, έτσι δεν το συζητάμε. Και ουσιαστικά να στρέψει τα παιδιά προς την κατάρτιση και προς στον ιδιωτικό τομέα. Δηλαδή όλα αυτά τα παιδιά που δεν μπορέσουν να περάσουν σε αυτές τις σχολές, κάποια δεν θα μπορέσουν να σπουδάσουν καθόλου, γιατί δεν θα έχουν την οικονομική δυνατότητα να πληρώσουν σε ένα ιδιωτικό ΙΕΚ. Κάποιοι άλλοι, αυτοί που έχουν τη δυνατότητα, θα συνεχίσουν στον ιδιωτικό τομέα. Έτσι. Αυτό θα γίνει. Αυτός είναι ο σκοπός. Ένα ξεκαθάρισμα. Και να κλείσουν πάρα πολλά τμήματα, ειδικά τμήματα που θεωρεί ότι είναι πολύ δάπανα και δεν έχουν άμεση σχέση με την αγορά. Δηλαδή, μιλάμε ουσιαστικά για ένα υπουργείο επιχείρηση. Ναι. Δηλαδή σκέφτεται σαν επιχειρηματίας και όχι σαν ένα υπουργείο που θα πρέπει να ασχολείται με την εκπαίδευση και την παιδεία του λαού. Να σας πω, αν και το ξέρετε, ότι είναι πολύ σοβαρό, όχι αυτό που λέτε, στο άκουσμά του και έτσι όπως μπορεί να το αντιλαμβάνεται ο καθένας από εμάς, όχι Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, αλλά Υπουργείου Επιχείρησης, όπως το είπατε. Ναι, στην πραγματικότητα αυτό. Δηλαδή, η επιχείρηση θέλει να κάνει και τα σχολεία, αυτός είναι ο σκοπός, με το νέο νομοσχέδιο. Και τα πανεπιστήμια εδώ και χρόνια προσπαθούν να τα μετατρέψουν σε επιχειρήσεις. Σε ένα μεγάλο βαθμό έχουν καταφέρει. Δημόσια, δωρεάν εκπαίδευση στα πανεπιστήμια είναι κάτι πολύ σχετικό. Έτσι, σκεφτείτε ότι τα περισσότερα μεταπτυχιακά πια στα πανεπιστήμια είναι πληρώνεις, αλλιώς δεν μπορείς να κάνεις. Έτσι. Ελάχιστα πανεπιστήμια πια ελληνικά έχουν μεταπτυχιακά και διδακτορικά δωρεάν. Το ίδιο που θέλω να κάνω και στη μέση εκπαίδευση. Λοιπόν, κοιτάξτε, το πρόβλημα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό με τα ειδικά μαθήματα εδώ και χρόνια φωνάζουμε, ότι έπρεπε να διδάσκονται κανονικά. Δεν μπορεί δηλαδή το παιδί, όχι μόνο το σχέδιο, να πάει να δίνει, πηγαίνει να δίνει, ας πούμε, ισπανικά, ενώ δεν τα έχει διδαχτεί στο σχολείο. Δηλαδή να θεωρείται προαπαιτούμενο ότι ο γονιός πρέπει να πληρώσει, ας πούμε, για να πάει να δώσει το παιδί στην ιταλική φιλολογία, στην ισπανική ή στην γαλλική. Γιατί δεν διδάσκονται, ας πούμε, τα γαλλικά στην τρίτη ηλικίου. Έτσι. Λοιπόν, δεν κοροϊδευόμαστε. Το Υπουργείο έχει ένα συγκεκριμένο στόχο. Το θέμα είναι τι κάνουμε εμείς. Και όχι μόνο εμείς εκπαιδευτικοί, σαν κλάδος, γιατί εμείς το παλεύουμε εδώ και χρόνια. Τι κάνει η υπόλοιπη ελληνική κοινωνία? Θέλει να πληρώνει? Έχουν αποφασίσει ότι πια θα πληρώνουμε? Και ότι το δημόσιο σχολείο δεν μας ενδιαφέρει πια, ας βγουν να το πούνε. Δεν νομίζω όμως ότι είναι αυτό. Οι γονείς δεν νομίζω ότι έχουν αυτό στο μυαλό τους. Όχι, το ξέρετε όμως ότι οι γονείς, ως γονείς, μπαίνουν σε αυτό το δίλημα να του το στερήσω αφού το θέλει. Και έτσι πατώντας πάνω σε αυτό το επιχείρημα, πάντα κάνεις αυτό που θεωρείς καλύτερο ή θέλει το παιδί σου. Δεν σκέφτεσαι. Μα δεν τους κατηγορώ. Και εγώ γονέας είμαι και ξέρω πολύ καλά.
τι πλήρωσε για να, ειδικά για να περάσω στο πανεπιστήμιο. Από εκεί και πέρα και τι πληρώνω ακόμα. Από εκεί και πέρα όμως το θέμα είναι τι κάνουμε και σαν κοινωνία. Δηλαδή το δεχόμαστε ή απλά πληρώνουμε. Μάλιστα. Μπορεί να τραβήξει αυτή την ώρα πίσω την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Κοιτάξτε, το Υπουργείο δεν φαίνεται διατεθειμένο. Οι πιέσεις είναι αρκετές. Εγώ ρώτησα δηλαδή, αν μπορεί να το κάνει. Από τους γονείς και από την Ομοσπονδία. Δηλαδή και εμείς έχουμε βγάλει ανακοίνωση και εντάξει, θα γίνει και κινητοποίηση στην Αθήνα μεθαύριο και για το νομοσχέδιο. Γιατί και το νομοσχέδιο πάει να περάσει πάρα πολύ σοβαρό. Mm-hmm. Και αφορά τα παιδιά, δεν αφορά μόνο τους εκπαιδευτικούς. Έχει βάλει το Υπουργείο μπροστά την αξιολόγηση. Αλλά στην πραγματικότητα μιλάμε για διάλυση της δημόσιας δωρεάν εκπαίδευσης. Και θα το δούνε οι γονείς στην πορεία αυτό. Για παράδειγμα, θέλει να περάσει το βιβλίο, ας πούμε, το πολλαπλό βιβλίο που φαίνεται πολύ ωραίο, αλλά στην πραγματικότητα πάλι θα πληρώσουν, πάλι από την τσέπη μας θα βγουν αυτά. Τέλος πάντων, γενικώς πιστεύουμε ότι ελπίζουμε αυτό. Μάλιστα. Σε περίπτωση που δεν το κάνει, αλλά έχουμε μπροστά μας τα μηχανογραφικά με τις ημερομηνίες να τρέχουν και βλέποντας τα παιδιά ότι ξέρετε οι επιλογές τους πάνε στο βρόντο, τι κάνουν και πώς συμπεριφέρονται εδώ. Κοιτάξτε, αυτό θέλει να, ουσιαστικά κινητοποίηση και από την Ένωση Γονέων και από τις τοπικές ενώσεις, δηλαδή και της Κρήτης και γενικά της Ελλάδας και από την Ομοσπονδία. Δηλαδή να πιέσουν η Ομοσπονδία. Εμείς πιέζουμε ασταμάτητα. Εμείς φωνάζαμε από την αρχή για την ελάχιστη βάση εισαγωγής. Από εκεί πέρα και οι γονείς να πιέσουν. Τα παιδιά τώρα πώς εύκολο είναι. Εντάξει, ό,τι μπορούν. Το Υπουργείο πρέπει να αναλάβει τις ευθύνες. Δηλαδή θα βρεθούν χιλιάδες παιδιά εκτός και παιδιά. Άριστα, έτσι. Γιατί με την αριστεία ο υπουργός μας έχει τρελάνει. Στην πραγματικότητα όμως δεν πάει αριστεία. Mm. Τα παιδιά αυτά είναι άριστα, έτσι. Τα παιδιά που περνάνε αρχιτεκτονική είναι άριστοι.